Pronto. Primero, lo más importante. Es un mensaje para todo el mundo. El fútbol sin fans no es fútbol. Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο. Ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους δεν είναι ποδόσφαιρο. Creo que todos los que estamos envueltos en fútbol, tanto como jugador o cuerpo técnico, jugamos para nuestro club y para los fans. Y sin fans no se puede jugar al fútbol. Πιστεύω ότι όλοι όσοι αναμειγνυόμαστε έχουμε σχέση με το ποδόσφαιρο, τόσο οι παίχτες όσο και το τεχνικό team, παίζουμε για την ομάδα μας και παίζουμε για τον κόσμο μας. Οπότε αν λείπει ο κόσμος... Pensar en jugar, pensar, ¿no?, de posibilidad de jugar una semifinal de Copa con Atrómito sin gente o un partido de playoff sin gente, creo que es una vergüenza. Νομίζω αν σκεφτεί κανείς ότι αν χρειαστεί να παίξει σε ένα ημιτελικό απέναντι στον Ατρόμητο, είτε αν γίνει το κύπελο, είτε ένα παιχνίδι του play-off χωρίς κόσμο, νομίζω ότι είναι ντροπή. La solución tiene que estar por parte del gobierno y de la Federación Ελληνικά de Fútbol de tomar las medidas de precaución para que no pasen lo que pasa, para así después el resto, la gente que queremos al fútbol, se juegue con fans. Η απόφαση πρέπει να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ελληνική Ομοσπονδία, έτσι ώστε οι υπόλοιποι που εμείς θέλουμε να είναι μέσα στο γήπεδο και να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα, να είναι δυνατόν να έρθουν στο γήπεδο. Entonces, los que mandan, que solucionen los problemas del fútbol y que no le echen la culpa ni penalicen a los fans que no se lo merecen. Οπότε αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί θα πρέπει να δώσουν τη λύση για το ποδόσφαιρο και να μην ρίχνουν το φταίξιμο τόσο στον κόσμο και να τιμωρούν τους φιλάθλους κάθε ομάδας. Después del partido, felicitar a los jugadores porque era un partido muy raro, sin gente de local, un partido importante, después de no haber marcado gol por un tiempo. Σε σχέση με τον αγώνα σήμερα, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, ένα παιχνίδι περίεργο, χωρίς κόσμο, μετά που μπορέσαμε και σκοράραμε μετά από πολύ καιρό. Podían haber metido gol primero, cuanto más el partido se alargaba, quieras o no, es más complicado, pero por suerte hoy entró Tomás y nos solucionó un poco lo que nos faltaba delante del gol. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σκοράρουμε από το πρώτο ημίχρονο. Όσο η ώρα περνάει κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Ευτυχώς με την είσοδο του Τόμας μας βοήθησε και μας έδωσε λύση να μπορέσουμε να σκοράρουμε σε σχέση με τον γκολ. Me gustaron muchas cosas. Siempre hay algo para mejorar. Y me gustó mucho el equipo con 10. Μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και μου άρεσε πολύ η ομάδα όταν παίξαμε με 10. Entonces, a seguir entrenando, esperando que alguien me diga cuando jugamos después del domingo. Οπότε εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε προπόνηση, περιμένοντας κάποιον να μου πει αν θα παίξουμε μετά την... όχι αν, πότε θα παίξουμε μετά την Κυριακή. O sea que... lo que quiero. Οπότε, εσείς. Good, nos vamos, ¿eh? Ερωτήσεις. Ah. Bueno, hoy has probado un sistema de que Mándalos jugaba a la derecha, parecía un 4-2-3-1, y Barbo tampoco empezó con los primeros 11. ¿Estás pensando seguir con ese esquema? No, estoy tratando de utilizar a los jugadores que están bien y que nos pueden dar gol. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τους παίχτες που είναι καλά και που μπορούν να βοηθήσουν για τον γκολ. Creo que técnicamente estuvimos muchísimo mejor que en los últimos 4, 5, 6 partidos. Πιστεύω ότι όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση ήμασταν πολύ καλύτερα σε σχέση με τα 5-6 τελευταία παιχνίδια. Y a la falta de Simoes, creo que Cordero y Joja se complementaron muy bien para suplir el rol que cumple Simoes en el equipo.
Και με την έλλειψη του Σιμόες, η έλλειψη του Σιμόες καλύφθηκε πολύ καλά, τόσο από τον Κορδέρο όσο και από τον Γιώχανσον. Και δεν φάνηκε τόσο η έλλειψη που, η βοήθεια που δίνει ο Σιμόες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρεί ότι με αυτή την νίκη κάπου έκλεισε η αγωνιστική για τη ΣΑΕΚ εν όψη και τον play-off που θα ξεκινήσουμε. Κρέσκε και κονέσα Βικτόρια, σε δεχάμος ατράς τώρα έσα και νο χουγάμαμος τάν μπιέν y así que vamos a entrar mejor y más fuertes. El domingo que viene te le contesto. Θα σας απαντήσω την επόμενη Κυριακή. Muy bien, gracias. Ευχαριστώ. Thank you.